Γεια σας και πάλι, είμαι η Κατερίνα και αυτή τη φορά θα παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα πώς ανανεώνουμε την κάρτα ανεργίας ο ΑΕΔ μας. Αφού ανοίξουμε τη μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποιούμε, πληκτρολογούμε ο ΑΕΔ είσοδος, επιλέγουμε είσοδο στο σύστημα και μας εμφανίζει την πρώτη σελίδα της ΔΥΠΑ, όπως πλέον λέγεται. Μπορούμε να κάνουμε είσοδο στο σύστημα με τους κλειδάριθμους που έχουμε λάβει από τον ΟΑΕΔ, όπως επίσης και με κωδικούς τάξης. Εγώ θα χρησιμοποιήσω κωδικούς τάξης. Είσοδος στην ΑΔΕ. Και εδώ πέρα πληκτρολογούμε τους κωδικούς τάξης του ατόμου που θέλουμε να πούμε μέσα στην καρτέλα ΟΑΕΔ για να ανανεώσουμε την κάρτα ανεργίας του. Αφού λοιπόν τους πληκτρολογήσουμε, πατάμε είσοδος, εξουσιοδότηση και εδώ πέρα πρέπει να καταχωρήσουμε τον ΑΜΚΑ του ανέργου. Πατάμε συνέχεια και έχουμε μπει μέσα στην καρτέλα ΟΑΕΔ του. Πάμε λίγο παρακάτω, όπου σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο μας αναφέρει το χρονικό διάστημα για την επόμενη ανανέωση του Δελτίου Ανεργίας και αναφέρει ότι είναι από 29 Δεκάτου έως 18 Πρώτου για το συγκεκριμένο άνεργο. Εμφανίζεται αυτή η ένδειξη που λέει ανανέωση τώρα, επομένως πατάμε εδώ επάνω, τα στοιχεία του ανέργου, ανανέωση δελτίου ανεργίας. Προκειμένου να προχωρήσετε στην ανανέωση του δελτίου ανεργίας, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι αναζητάτε ενεργά εργασία. Επιλέγουμε λοιπόν τι αντιστοιχεί σε εμάς, εν πάση περιπτώσει, αναζητώ ενεργά εργασία ή όχι. Όροι και προϋποθέσεις, παρακάτω, δηλώνω υπεύθυνα ότι διάβασα και αποδέχομαι τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις. Πρέπει να τικάρω σε αυτό εδώ το σημείο το ναι. Και στη συνέχεια πατάω ανανέωση του δελτίου ανεργίας. Η ανανέωση δελτίου ανεργίας έχει ολοκληρωθεί. Με ενημερώνει ότι απλά έχω ανανεώσει την κάρτα μου και σε αυτό τον πίνακα δείχνει τα δελτία ανεργίας που είναι ενισχύ. Το δελτίο ανεργίας που εγώ μόλις ανανέωσα, πατώντας το μεγενθητικό φακό, μου βγάζει μία λίστα με τις τελευταίες κινήσεις που έχω κάνει γύρω από τα δελτία ανεργίας μου. Αυτή ήταν η διαδικασία, πάρα πολύ εύκολη. Εδώ πέρα μπορώ να εκτυπώσω την κάρτα σε χαρτί, αν και πλέον δεν χρειάζεται. Οι περισσότεροι έχουμε την ηλεκτρονική μορφή της κάρτας μας στα κινητά μας. Μία πάρα πολύ γρήγορη και εύκολη διαδικασία. Ελπίζω να βοήθησα. Θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Ευχαριστώ πολύ.